Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα συνεχίσουμε τα μαθήματα που κάναμε για το κύκλο ζωής του κιτάρου. Θα συνεχίσουμε δηλαδή και θα ολοκληρώσουμε το 4-1. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το 4-3 που είναι η κυταρική διαίρεση και θα δούμε τα στάδια τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της διαίρεσης αυτής. Βέβαια είναι αρκετά εκτενές το κεφάλαιο αυτό και θα κάνουμε αρκετά βίντεο μέχρι να το ολοκληρώσουμε. Αλλά σήμερα θα δούμε το πρώτο κομμάτι από την κυταρική διαίρεση όπως είπαμε. Λοιπόν, πριν όμω ξεκινήσουμε, θα πάμε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε για να δούμε και όλου εκείνου και να του ευχαριστήσω ιδιαίτερα που στηρίζουν το κανάλι. Του Patreons. Είναι οι εξή: Η Νίνα Καμ, η Αλέκα Κυριακοπούλου, το κανάλι Μιλάμε για την Υγεία από την Πάρο, η Ουλιανή Μαραγκού, ο Γιάννη Ογούλα και οι νεότεροι, αυτοί που προσθέθηκαν και με ενισχύουν τον τελευταίο καιρό, του ευχαριστώ και αυτού που ήρθαν κοντά μας, η Φιλίπα Παπαχρίστου, η Αντωνία Δαλεζίου, η Νεφέλη Περόνη, ο Δημήτριος Κατσιδονιώτης, η Βασιλική Παπασωτηρίου και ο Δημήτρης Τυρικός. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Πάμε όμως γρήγορα να βρούμε το μάθημά μας και να ξεκινήσουμε. θα ξεκινήσουμε λέγοντα λίγα πράγματα από τα προηγούμενα. Να θυμηθούμε ότι ο κύκλο ζωή του κυτάρου περιλαμβάνει τη μεσόφαση, η οποία αποτελείται από τι φάσει G1, τι υποφάσει δηλαδή G1, S και G2, και για να δούμε πώ αναφέρει και κλείνει αυτό το κεφάλαιο το σχολικό μα βιβλίο. Λέει λοιπόν ότι η μεσόφαση, ποιο χρονικό διάστημα είναι, η μεσόφαση παρεμβάλλεται σε δύο διαδοχικές Μητωτικέ διαιρέσει. Δηλαδή γίνεται μία διαίρεση, υπάρχει ένα κύτταρο, μετά υπάρχει το χρονικό διάστημα τη μεσόφαση, και μετά το κύτταρο ξαναδιαιρείται. Διαίρεση, καινούριο κύτταρο, μεσόφαση, ξανά διαίρεση, καινούριο κύτταρο, καινούργια κύτταρα μάλλον. Ωραία, για να δούμε τι γράφει ακριβώς. Λέει η μεσόφωση, όπω είπαμε, παρεμβάλλεται σε δύο διαδοχικέ μεταδοτικέ διαίρεσει και αντιπροσωπεύει το 90-95% τη διάρκεια του κυταρικού κύκλου. 90-95% τη διάρκεια του κυταρικού κύκλου. Τα κύτταρα κατά τη διάρκεια τη φαίνεται να αδρανούν, να μην γίνεται τίποτα δηλαδή, φυσικά δεν είναι σωστό αυτό να το σκεφτούμε, γιατί δεν παρατηρούνται, λέει, έντονα κινητικά φαινόμενα στον χώρο του πυρήνα. Στην πραγματικότητα, έχουμε μία περίοδο αύξηση του όγκου του κυτάρου και αφετέρου, περίοδο προετοιμασία του κυτάρου για την επικείμενη διέρεση του. Δηλαδή, το κύτταρο προετοιμάζεται σε αυτή τη χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει έντονε μεταβολικέ διαδικασίε, διπλασιασμό του DNA, σύνδεση mRNA, TRNA και πρωτεϊνών. Ωραία. Για να το ξαναδούμε, περίοδο αύξηση του όγκου, να το θυμόμαστε και περίοδο προετοιμασία, διπλασιασμό DNA, σύνδεση mRNA, TRNA και πρωτεϊνών. Άρα. Τι μάθαμε για αυτή την φάση. Ωραία και το καμπανάκι, η καρδούλα, για να το μάθουμε καλά αυτό το πράγμα. Δεν θα το επαναλαμβάνω, θα εμφανίζεται η καρδούλα κάθε φορά και θα καταλαβαίνετε αν πρέπει ή όχι. Τα περισσότερα φυσικά πρέπει να τα μάθετε πολύ καλά. Όπω θα λέει το σχολικό. Άρα λοιπόν, εδώ στο κύκλο ζωή, κλείνει λοιπόν το κεφαλαιο 4.1 4-1, λέγοντα ποιε είναι οι δραστηριότητε που συμβαίνουν στη μεσόφασή, είπαμε αύξηση του όγκου του κιτάρου, προετοιμασία για διαίρεση. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κεφάλαιο που είναι το 4-3. 4-3 λοιπόν, και για να δούμε τι λέει το σχολικό μα. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που ίσω δεν το ξέρουμε και. Ότι το έχουμε αναλογιστεί ποτέ, είναι ότι στον οργανισμό μα παράγονται διαρκώ νέα κύτταρα. Συνεχώ δηλαδή, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει παράγονται νέα κύτταρα. Στο χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε τη μελέτη αυτή τη σελίδα, δεν θα είναι πάνω από ένα-δύο λεπτά, ε, θα, έχουμε, θα έχουν παραχθεί στο σώμα μα ένα δισεκατομμύριο περίπου νέα κύτταρα. Το σημειώνω εδώ, ένα δισεκατομμύριο νέα κύτταρα. Καθένα από αυτά είναι προϊόν μια κυταρικής διαίρεσης, δηλαδή της διαδικασίας με την οποία πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα. Άρα, δημιουργούνται συνεχώς νέα κύτταρα, συνεχώς γίνονται νέες διαίρεσεις. Τώρα θα μου πεις πρέπει να το μάθω αυτό, δηλαδή πρέπει να μάθω πόσα κύτταρα γίνονται κάθε λεπτό κλπ. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, δεν μπορώ να πω σαν ερώτηση, αλλά, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε σημασία να δίνουμε στην λεπτομέρεια. Δεν πρέπει να μα ξεφεύγει τίποτα από αυτά που λέει το σχολικό και να το κατα... κατανοούμε. Τώρα, εγώ που λέω καμιά φορά, τι θα μπορούσε να μου πει αυτό, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο όπω είπα, αλλά να, θα σου έλεγε σε ένα-δύο λεπτά μέσα στο κύτταρό μα πόσα κύτταρα γίνονται. Εκατό, χίλια, ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο. Αν δεν το έχει προσέξει, και λέει, θα πει, ε, και ένα εκατομμύριο καλό είναι πραγματικότητα όμω είναι πω είναι ένα δισεκατομμύριο. Μπορεί να σε ρωτήσει να βάλει κάποιο πολλαπλή κάτι τέτοιο. Όχι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να βάλει. Αλλά είναι θέμα τακτική. Θα μαθαίνουμε και τι λεπτομέρειε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αφού όμω τα κύτταρα λέει στη συνέχεια αποτελούν τη θεμελιώδη μονάδα τη ζωή, κάθε διαδικασία που γίνεται σε αυτά πρέπει να αποτελεί την αφετηρία για μια αντίστοιχη διαδικασία του οργανισμού. Δηλαδή, το κύτταρο κάνει κάτι, κάτι θέλει να μα πει πώ θέλει να κάνει. Και λέει το παράδειγμα, αν λοιπόν η συστολή των μυϊκών κυτάρων, τα μυϊκά κυτάρα συστέλλονται, έτσι. Γιατί συστέλλονται, λέει, είναι η αφετηρία για την κίνηση. Ε, λογικό είναι να σκεφτούμε και ότι η κυταρική διαίρεση είναι η αφετηρία. Γιατί να διαίρεται, λέει το κύτταρο. Διότι είναι η αφετηρία τη ανάπτυξη και τη αναπαραγωγή των οργανισμών. Γι' αυτό διαιρούνται Για να αναπτυχθούν και να αναπάρθουν. Το υπογραμμίζουμε και αυτό και πάμε να δούμε το επόμενο. Πιο συγκεκριμένα μια κυταρική διαίρεση επιτελείται. Και για να δούμε για ποιους λόγους θα γίνει μια κυταρική διαίρεση. Κυταρική διαίρεση θα γίνει για τους εξής τέσσερις λόγους, όπως αναφέρει το σχολικό πάντα, για τη μονογονική αναπαραγωγή των οργανισμών, για την αμφιγονική αναπαραγωγή των οργανισμών για την αύξηση του αριθμού των κυτάρων και για την αντικατάσταση των νεκρών, κατεστραμμένων ή γυρασμένων κυτάρων. Για να δούμε όμω τι λίγο λεπτομεριούλε μα λέει περισσότερα, τι σημαίνει μονογονική αναπαραγωγή. Σημαίνει ότι ένα, υπάρχουν οργανισμοί όπω ξέρετε, πως, που δημιουργούνται από απλή διαίρεση των κυτάρων του. Όπω είναι για παράδειγμα η αμοιβάδα. Η αμοιβάδα είναι ένα κύτταρο, ένα γονέα, ένα μονοκύτταρο, το οποίο απλώ διαίρεται και δημιουργεί δύο νέε αμοιβάδε. Δύο νέα κύτταρα. Το δεύτερο που μα αναφέρει είναι για την αμφιγονική αναπαραγωγή των οργανισμών. Εδώ τι λέει, ότι ένα νέο κύτταρο είναι προϊόν γονιμοποίησης. Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό γαμέτη. Στην ένωση δηλαδή δύο εξειδικευμένων κυττάρων, των γαμετών που προέρχονται από γονεί διαφορετικού φύλου, το αρσενικό και το θηλυκό. Εδώ λοιπόν Έχουμε κυταρική διαίρεση. Ναι, ενό ειδικού τύπου κυταρική διαίρεση. Θα πρέπει να γίνει αυτό που θα μάθουμε λίγο αργότερα να γίνει, όχι μήτωση, αλλά μείωση για να φτιαχτούν οι γαμέτε. Και αυτό λοιπόν ένα τύπο διαίρεση. Ένα τύπο κυταρική διαίρεση. Το άλλο που αναφέρει εδώ, το 3, είναι η αύξηση του αριθμού των κυτάρων. Και συνεπώ η ανάπτυξη των πολυκύτταρων οργανισμών. Τι λέει λοιπόν εδώ, ότι γιατί άλλο, για ποιον άλλο λόγο, είναι το προφανέ δηλαδή, ο προφανή λόγο ότι αν θέλουμε ένα οργανισμό να μεγαλώσει, να αυξηθεί, πρέπει να γίνουν κυταρικέ διαίρεσει, να αυξηθούν τα κυταρά του. Ένα μωρό δηλαδή, πώ θα γίνει μεγάλο παλικάρι, μεγάλη κουκλάρα, σαν εσά, και να αυξηθεί και να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να γίνουν κυταρικέ διαίρεσει των κυτάρων του, των αρχικών. Ωραία. Ενώ σε εμά εδώ πέρα του μεγαλύτερου, τι να κάνουμε, εγκαημένοι. Το μόνο που μας, λέει, μας μένει είναι αντικατάσταση των νεκρών κατεστραμμένων ή γυρασμένων κυτάρων στους ισθούς, αλλά και αυτό απαιτεί η κυταρική ιστους αλλα Άρα λοιπόν, τέσσερις είναι είπαμε, οι λόγοι για τους οποίους θα γίνει μια κυταρική διαίρεση. Το γράφω λοιπόν εδώ πέρα, που και γιατί γίνεται η κυταρική διαίρεση. Και εδώ μας αναφέρει το σχολικό για τους τύπους των κυταρικών διαίρεσεων, ήδη είπαμε κάτι στο στην προηγούμενη διαφάνεια, για να τα διαβάσουμε και αυτά. Ο βασικό τύπο κυταρική διαίρεση στα ευκαριωτικά κύτταρα είναι η μύτωση. Ωραία. Και το υπογραμμίζω εδώ. Και τι είναι η μύτωση. Είπαμε από ένα κύτταρο το οποίο έχει μέσα χρωμοσώματα, τα ονομάζω δύο νη. Τι γίνεται, διπλασιάζονται και καταλήγω πάλι σε νέα κύτταρα τα οποία ακριβώ έχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων. Μετά, εκτός από αυτή την, τον τύπο διαίρεσης, έχουμε στους ευκαριωτικούς οργανισμούς και αναπαραγωγή που αναπαραγόνται όπως λέει αμφιγονικά σε αυτούς υπάρχει και μία άλλου τύπου διαίρεση πιο εξελιγμένη, η μείωση κατά την οποία παράγονται απλοειδείς γαμέτες αυτοί χρειάζονται για να μπορέσουν να κάνουν ε, την ε, ανάπτυξη του νέου κιτάρου του ζυγοτού να φτιάξουν γαμέτες θα το δούμε αναλυτικά είπαμε στη συνέχεια τι γίνεται εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση έχουμε κύτταρα τα οποία είναι διονύοι όπω είπαμε, από εδώ ξεκινάμε και καταλήγουμε μετά από μια διαδικασία που θα αναλυθεί σε κύτταρα τα οποία έχουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων, γι' αυτό και λέγεται και μείωση. Μειώνονται δηλαδή στο μισό ο αριθμός των χρωμοσωμάτων. Και υπάρχει και μια τρίτη διαίρεση η οποία ε, είναι απλούστερη και γίνεται με διχοτόμηση. Πού γίνεται αυτή στους προκαριωτικούς οργανισμούς. Η κυταρική διέρεση είναι απλούστερη, όπως λέει, γίνεται με διχοτόμηση και δεν έχει τα χαρακτηριστικά της μύτωσης. Άρα δεν έχουμε ξαν ξεχωριστό τύπο διέρεσης. Ωραία, το τονίσαμε και αυτό. Και για να το δούμε εδώ, σας έχω μια μικρή διαφάνεια. Εδώ έχω ένα βακτήριο, βλέπω εδώ πέρα το κεντρικό του μόριο DNA, έχει και ένα πλασμίδιο εδώ. Ε, αυτό τι κάνει στη συνέχεια, διπλασιάζει το γεννητικό του υλικό και το πλασμίδιο μαζί, χωρίζονται, πάνε στις δύο άκρες, χωρίς να υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα ε, οργανίδια που να το οδηγούν αυτό, απλώς χωρίζεται και στη συνέχεια δημιουργείται ένα χώρισμα στη μέση και δημιουργούνται απλώς δύο νέα κύτταρα μία απλή διαίρεση, που όπως είπαμε λέγεται διχοτόμηση. Έτσι εδώ πέρα λοιπόν τι έχουμε, όλα αυτά τα είδη διαίρεσεων, την μύτωση και τη μείωση στους ευκαριωτικούς και την διχοτόμηση στους προκαριωτικούς. Ξεχάσαμε κάτι? Mm, α, μάλιστα. Εντάξει. Οπότε προχωράμε στο επόμενο θέμα μας που είναι η μύτωση. Μπαίνουμε δηλαδή στη μύτωση πια. Και μας λέει εδώ ότι το 1879 ένας Γερμανός ανατόμος, ο Βάλτερ Φλέμινγκ, να το εδώ, ανακάλυψε ότι στον πυρήνα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό νηματοειδές, σαν νήμα δηλαδή, υλικό. Αυτό λοιπόν εδώ είναι ο Βάλτερ Φλέμινγκ και θέλω να μην τον μπερδεύετε με τον άλλον, τον γνωστό Φλέμινγκ, τον Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, ο οποίο ανακάλυψε την Πενικυλίνη. Ωραία. Αυτό λοιπόν ο Βάλτερ Φλέμινγκ, παρατηρώντα μάλιστα κύτταρα, λέει το βιβλίο μα, σε διάφορα στάδια τη ζωή του, παρατήρησε ότι τα νημάτια που συνιστούν αυτό το υλικό, αφού βραχυνθούν, γίνουν κοντά δηλαδή, και παχυνθούν, κόβονται για να διανεμηθούν στους απογόνους του κιτάρου. Να λοιπόν εδώ πέρα βλέπετε την εικόνα που παρατηρούσε ο Φλέμινγκ, ο Φλέμινγκ, στο μικροσκόπιο. Καταλαβαίνετε ότι εκείνη την εποχή μόλις είχε ανακαλυφθεί το μικροσκόπιο, φυσικά δεν υπήρχαν φωτογραφικές μηχανές και όλα τέτοια, οπότε οι άνθρωποι σχεδίαζαν. Και γι' αυτό έχουμε λοιπόν αυτή το πολύ όμορφο σχέδιο. Την ακολουθία λέει αυτών των γεγονότων την ονόμασε μύτωση από την ελληνική λέξη μύτος που σημαίνει νήμα. Ενώ στην σημερινή ζωή μύτωση πάντα πάει το μυαλό μας σε διέρεση, κάτι διέρεται, ένα κύτταρο διέρεται. Όμως η αρχική σημασία από την οποία βγήκε αυτή η λέξη είναι το νήμα, μύτος. Αν θυμάστε από την αρχαία μυθολογία, ο μύτος της Αριάδνης. Εκεί με το μηνόταυρο και το νήμα που έδωσε ε, για να μην χαθεί στο λαβύρινθο ο Θησέας. Και λέει στη συνέχεια ότι σήμερα γνωρίζουμε ότι τα νημάτια του Φλέμινγκ είναι τα χρωμοσώματα που είναι οι φορεί των γονιδίων. Στα χρωμοσώματα πάνω υπάρχουν τα γονίδια μα. Και ότι η μύτωση είναι ο βασικό τύπο διαίρεση των ευκαριωτικών κυττάρων. Άρα λοιπόν θα το μάθουμε αυτό και θα μάθουμε και το όνομα φυσικά του Βάλτερ Φλέμινγκ. Και μην μου πείτε, δεν μπορούμε, θα μάθουμε και ονόματα, θα μάθουμε και ημερομηνία. Εντάξει, για να μην σα πω ότι πρέπει του Αγίου τη βιολογία να του κάνετε κορνίζα και να του έχετε κρεμασμένου στο δωμάτιό σα. Αλλά άντε. Η μύτωση λοιπόν, όπω λέει το σχολικό μα, είναι το συντομότερο αλλά και το εντυπωσιακότερο τμήμα του κυταρικού κύκλου που οδηγεί τελικά στη δημιουργία δύο πανομοιότυπων μεταξύ του όσο και με το μητρικό θυγατρικών κυτάρων. Τι είναι λοιπόν μύτωση και ποιο είναι ο σκοπό τη μύτωση. Εδώ θέλω να σας επισημάνω, κάνει ένα σημείο, ότι δημιουργούνται λέει, δύο πανομοιότυπα μεταξύ τους, όσο και με το μητρικό θηγατρικά κύτταρα. Και δεν πρέπει να τον μπερδέψουμε και να νομίζουμε ότι υπάρχει ένα αρχικό μητρικό που γεννάει, κατά κάποιο τρόπο, δύο καινούρια. Όχι. Το αρχικό, το μητρικό, γίνεται τα δύο καινούρια. Δεν έχουμε δηλαδή τελικά τρία κύτταρα από ένα αρχικό, αλλά δημιουργούνται δύο καινούρια κύτταρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και λέμε ότι πώς διασφαλίζεται αυτό, αυτή η διαίρεση. Διασφαλίζεται λέει, α, ναι, να θυμηθούμε να το μάθουμε, τι είναι η μύτωση, σαν ορισμό, και να δούμε πώς διασφαλίζεται με δύο λέει, διαδοχικές διαίρεσεις, μία πυρηνική διαίρεση, την δεύτερη, την κύτταροπλασματική διαίρεση, τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της μύτωσης. Πάμε λίγο πιο κάτω και εκεί μας εξηγεί τι συμβαίνει στην πυρηνική διαίρεση λίγο περισσότερο. Γίνεται ακριβοδίκαιη, ακριβοδίκαιη διανομή του γενετικού υλικού στους δύο θυγατρικούς πυρήνες. Ενώ στην κύτταροπλασματική, το κύτταροπλασμα του μητρικού κυτάρου μοιράζεται στα δύο θυγατρικά κύτταρα έτσι ώστε το καθένα να αποκτήσει το απαραίτητο κυταρόπλασμα και οργανίδια. Εδώ αν προσέξατε έχει τη λέξη ακριβοδίκαιη για την πυρηνική διαίρεση, δηλαδή όσον αφορά το γενετικό υλικό παίρνει το κάθε κύτταρο ακριβώς ένα ίδιο αντίγραφο ενώ όσον αφορά την κυταροπλασματική, εκεί είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Δηλαδή, αν έχει ένα κύτταρο αρχικό 10 μυτοχόνδρια, θα δώσει ενδεχομένω τα 6 στο ένα και τα 4 στο άλλο. Επειδή το μυτοχόνδριο έχει τη δυνατότητα του αυτοδιπλασιασμού, μπορεί μετά να συμπληρώσει εάν χρειάζεται περισσότερα μυτοχόνδρια για τι ανάγκε του. Άρα λοιπόν, το, η πυρηνική διαίρεση γίνεται ακριβώ ενώ η κυταροπλασματική έχει. Μια άνεση να γίνει λιγάκι πιο χαλαρά. <Ρι> Α, ωραία, δεν πιστεύω να σας τρόμαξα. Αλλά πρέπει να είμαστε όλοι σε ένταση όταν κάνουμε και παρακολουθούμε τη βιολογία. Και λέει εδώ πέρα ότι τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Βλέπουμε λοιπόν την G1S και G2 φάση που είναι στην πρόφαση. Να κάνουμε μια επανάληψη. Θέλω εδώ πέρα δηλαδή να σα πω. Μπαίνουμε στη μύτωση. Βλέπουμε σιγά σιγά να διαιρείται όπω βλέπετε με ακριβοδίκαιο εδώ στην ανάφαση ε, το DNA, θα τα πούμε λεπτομεριακά στη συνέχεια, θα τα δούμε ένα-ένα. Ένα. Έχουμε τους δημιουργούμενους πυρήνες και μετά έχουμε και την κυταροπλασματική, όπως μάθαμε διαίρεση, διαιρείται και το κυταρόπλασμα και έχουμε τα δύο νέα θυγατρικά κύτταρα. Οπότε, για να κάνουμε μια σύνοψη, τι μάθαμε για τη μύτωση, δύο διαίρεσεις, η πυρηνική διαίρεση και η κυταροπλασματική διαίρεση. Απ' έξω. Αυτά είχαμε παιδιά να πούμε στο σημερινό μάθημα, αλλά για να δούμε τι μάθαμε. Τι μάθαμε λοιπόν, μάθαμε για την κυταρική διαίρεση, πού και πότε γίνεται, τα είδη των κυταρικών διαίρεσεων και τι είναι η μύτωση, είπαμε την εισαγωγή της μύτωσης και ποιε είναι επιγραμματικά οι φάσει της. Λοιπόν, στο επόμενο μάθημα θα δούμε τη συνέχεια της κυταρικής διαίρεσης και θα τα δούμε όλα αυτά που είπαμε αναλυτικά. Μέχρι το επόμενο μάθημα να είστε όλοι καλά. Κατά πούμε εκεί. Γεια σας.